Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα πάνελ. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για το πόσο σημαντική είναι η ποιότητα του νερού και του πάγου στην παρασκευή του καφέ. Έχουμε μαζί μας δύο πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Τον Νίκο τον Τρελόπουλο από την Wellness Stores και την κυρία Χρυσάνθη Σωτηροπούλου από την Icebox. Θα ξεκινήσω από τον Νίκο. Τι πρέπει να έχει το νερό για μια σωστή εκχύλιση καφέ? Καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είστε καλά. Τι πρέπει να έχει, αν πρέπει να έχουμε σωστό νερό ή όχι την παρασκευή του καφέ. Πρέπει να έχουμε ένα σωστό νερό και μια σωστή ποιότητα νερού, καθότι στο κομμάτι του καφέ, στον εσπρέσο, το νερό έχει το 90% του φλιτζανιού, οπότε είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε μια καθαρή και σωστή ποιότητα νερού. Και στο κομμάτι του φίλτρου ανεβαίνει το ποσοστό του νερού που πηγαίνει στο 98%, οπότε εκεί πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί για να αναδεικνύουμε σωστά την ποιότητα του καφέ. Από εκεί και πέρα έγκυται σε τι ποικιλίες καφέ διαχειριζόμαστε, είτε μιλάμε για εσπρέσο, είτε μιλάμε για φίλτρου. Θα πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο, να δίνουμε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο κομμάτι της προέλευσης του καφέ, για να μπορέσουμε να δούμε σε ποια χαρακτηριστικά, με τι χαρακτηριστικά του νερού θα μπορέσουμε να αναδεικνύουμε καλύτερα την ποικιλία μας και να μην αδικήσουμε το προϊόν που έχουμε στα χέρια μας. Και τώρα θα πάω στη Χρυσάνθη. Και θέλω να μου πεις ποια χαρακτηριστικά του πάγου επηρεάζουν το καφέ και σε ποιες περιπτώσεις είναι αυτό που λέμε νερώνει ο καφές. Μάλιστα. Καταρχάς, καλό απόγευμα σε όλους. Ο πάγος, όπως και το νερό, είναι ένα από τα πολύ βασικά συστατικά του καφέ και πολύ περισσότερο του καλού καφέ. Ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που ένα τεράστιο ποσοστό των καφέδων που κυκλοφορούν είναι κρύοι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να χρησιμοποιούμε σωστό πάγο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Γιατί επιτελεί πολλές και διαφορετικές, σε πολλά και διαφορετικά σημεία ο πάγος βοηθάει στο να καταλήξουμε στο σωστό αποτέλεσμα. Το πρώτο στάδιο είναι στο να αραιώσουμε και να κρυώσουμε το πρώτο εκχύλισμα του εσπρέσο που βγάζουμε από τη μηχανή μας. Αυτό πρέπει να γίνει σωστά και αν γίνει σωστά, στην πορεία, στο δεύτερο στάδιο, τα υπόλοιπα παγάκια που θα μπουν μέσα έχουν σκοπό να διατηρήσουν το ρόφημά μας κρύο για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Τι μπορεί να επηρεάσει, γιατί είναι τόσο σημαντικό? Είναι σημαντικό γιατί ο πάγος είναι, η φύση του είναι ένα άοσμο, άχρωμο και άγευστο υλικό, το οποίο κανονικά δεν πρέπει να μας επηρεάσει σε τίποτα την όποια επιλογή έχουμε κάνει στον καφέ μας και τον όποιο τρόπο έχουμε αποφασίσει να τον φτιάχνουμε και να τον σερβίρουμε. Ο σωστά φτιαγμένος πάγος και ο πάγος που τον έχουμε διαχειριστεί σωστά, αυτό εν τέλει πρέπει να κάνει. Στο δεύτερο κομμάτι που είπες, σε σχέση με τον αίρωμα, εδώ αρχίζουμε πια και μπαίνουμε σε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία εγώ θα επιμείνω ότι ο σωστά φτιαγμένος πάγος και φτιαγμένος από το πρώτο στάδιο μέχρι και το στάδιο που φτάνει στο χώρο μας και τον πώς το συντηρούμε στο χώρο μας και το πώς τον διαχειριζόμαστε, δεν θα νερώσει τον καφέ μας. Βέβαια, είναι ένα παγάκι που σε καλοκαιρινούς μήνες με 40 βαθμούς κάποια στιγμή θα λιώσει, προφανώς θα λιώσει. Αλλά αν το διαχειριστούμε σωστά, αυτό που θα καταφέρουμε είναι να παγώσουμε το ρόφημά μας και όχι να το νερώσουμε. Θα μείνω σε αυτό που είπες για το σωστά φτιαγμένο πάγο. Πολλές φορές έχουμε δει, νομίζω όλοι μας, ότι μπορεί να μας μυρίσει. Τι μπορεί να έχει πάει λάθος και πώς το διορθώνουμε? Θεωρητικά και πρακτικά, ο πάγος, επειδή είναι ζωντανός οργανισμός, έχει τη δυνατότητα να απορροφά σαν σφουγγάρι οποιασδήποτε πιθανές μυρωδιές ή οτιδήποτε μπορεί να έχει στον περιβάλλοντα χώρο. Είναι πολύ δύσκολο στους επαγγελματίες παγωποιούς να συμβεί αυτό κατά την παραγωγή. Γιατί τηρούνται πάρα πολύ αυστηρές διαδικασίες προς την παραγωγή πάγου, προς την αποθήκευσή του. Δεν υπάρχουν δηλαδή περιθώρια ούτε επιμόλυνσης, ούτε. Δεν γίνεται κάτι άλλο δηλαδή στους χώρους που παράγουμε πάγο. Και οι χώροι που παράγουμε πάγο είναι πολύ σωστά διατηρημένοι και καθαροί και απολυμασμένοι κτλ. Τώρα, επειδή είναι πολύ ευπαθές προϊόν το παγάκι από αυτή την άποψη, αν σε οποιοδήποτε σημείο από την παραγωγή του μέχρι και την τελική του χρήση εκτεθεί σε κάτι, π.χ. σε ένα κατάστημα που ο πάγος βρίσκεται σε ένα
σε ένα ψυγείο, σε έναν καταψύκτη. Αποθηκεύουν και άλλα πράγματα μέσα στον καταψύκτη. Πράγματα που χρησιμοποιούν στο μαγαζί, μπορεί να είναι οτιδήποτε, για τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει πιθανότητα ο πάγος να ρουφήξει μυρωδιές από κάτι άλλο. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να συμβούν για να μυρίσει ο πάγος. Ή ίσως πολλές φορές έχουμε και περιπτώσεις που νομίζουμε ότι φταίει ο πάγος, αλλά μπορεί να φταίει κάτι άλλο. Ένας τρόπος για να το διαπιστώσουμε είναι να βάλουμε ένα-δύο παγάκια μόνο τους σε ένα ποτήρι να λιώσουν και να δούμε κατά πόσο όντως το παγάκι όταν λιώσει μόνο του μας μυρίζει ή δεν μας μυρίζει. Μπορεί να μην έχουν αλλαχθεί κάποια φίλτρα στη μηχανή μας ή οπουδήποτε και να δίνει μια άσχημη αίσθηση. Δυστυχώς, όταν αυτό συμβεί, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να το σώσουμε, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό προσέχουμε καθ' όλη τη διαδικασία. Από τη στιγμή που ο πάγος παρασκευάζεται μέχρι τη στιγμή που μπαίνει σε ένα ποτήρι, να τον διαχειριζόμαστε με προσοχή και να μην του επιτρέπουμε να έρθει σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι στον χώρο. Νίκο, τώρα όσον αφορά το νερό, πώς μπορώ να εξασφαλίσω ότι είναι κατάλληλο για τις παρασκευές που θέλω να κάνω στον καφέ? Πώς μπορώ να εξασφαλίσω ότι δεν είναι κατάλληλο? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να φροντίζω για τη σωστή συντήρηση των μηχανημάτων το οποίο δίνει νερό, δηλαδή τη μηχανή του καφέ ή την παγομηχανή όσον αφορά, που η παγομηχανή θέλει ένα πιο τακτό καθαρισμό. Έτσι, με σωστά φάρμακα και πιστοποιημένους ανθρώπους το κάνουν. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές των φίλτρων νερού που τοποθετούνται, ούτε ώστε να αλλάζουν σε χρονικό διάστημα που ορίζει ο κατασκευαστής, ή να παρακολουθούμε μην τυχόν έχουμε ξεφύγει τα λίτρα που δίνει ο κατασκευαστής ανά 12 μήνες. Σε αυτό θα πρέπει να φροντίζουμε να μην είμαστε τσιγκούνες που καμιά φορά λένε να βάλουμε και 13ο μήνα και να αντέχει λίγο πολύ, δεν κατανάλωσα τα λίτρα. Δυστυχώς όλα τα φίλτρα, ή ευτυχώς, όλα τα φίλτρα του νερού έχουν κάποια υλικά τα οποία για αυτά κάποια στιγμή λήγουν. Δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο. Οπότε, τις δάμε νερό πρέπει να έχουν σωστά αποτελέσματα. Οπότε, θα πρέπει και εμείς να έχουμε φροντίσει για τη σωστή συντήρησή του. Και πώς θα μπορέσουμε να προλάβουμε κάποια προβλήματα στον εξοπλισμό μας? Π.χ. ας πούμε, μπορεί να είναι κάποιες τάλατα, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Είναι σύνηθες. Τα τάλατα είναι σύνηθες πρόβλημα στην Ελλάδα. Παρότι στο λεκανοπείο Αττικής έχουμε ένα σχετικά καλό νερό, αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχουν σε επαρχιακά δίκτυα νερού και σε νησιωτικά δίκτυα του νερού, εκεί λίγο δυσκολεύει. Οπότε θα είναι καλό πρώτα να κάνουμε μια προεργασία πριν επιλέξουμε ένα φίλτρο νερού, δηλαδή να ξέρουμε τι ποιότητα νερού αντιμετωπίζουμε. Αν μιλήσουμε για μηχανή του καφέ, θα πρέπει να ξέρουμε κατά προσέγγιση τουλάχιστον την κατανάλωση καφέ που υπάρχει, ούτε ώστε να υπολογίσουμε το φίλτρο να μπορεί να υπερκαλύψει τις ανάγκες του καταναλωτή στους 12 μήνες. Αν μιλήσουμε για την περίπτωση του πάγου, πρέπει να ξέρουμε την ημερήσια παραγωγή πάγου. Οπότε έτσι πάλι να υπολογίσουμε στους 12 μήνες ότι θα υπερκαλύψουμε το κομμάτι της κατανάλωσης και το φίλτρο θα μπορεί να καταναλωθεί σωστά. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να, και εκεί πάλι να φροντίσουμε να έχουμε τοποθετήσει το σωστό προϊόν για το σωστό νερό. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα φίλτρο νερού για όλες τις ποιότητες του νερού. Μακάρι να ήταν έτσι και οι δικές μας δουλειές θα ήταν πολύ πιο εύκολες. Θα είχαμε ένα φίλτρο για τα πάντα. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι ανάλογα με την ποιότητα του νερού θα τοποθετήσουμε και το ανάλογο σύστημα. Το κόστος, όταν έχουμε για παράδειγμα η βιομηχανία του καφέ, αυτή τη στιγμή εμπορεύουν και πουλάνε και τοποθετούνται μηχανές που κάνουν πάρα πολλά χρήματα, σεβαστά ποσά. Οπότε το να δώσει και κάποια χρήματα παραπάνω άλλος για να βάλει ένα καλό σύστημα δεν είναι πολυτέλεια. Στο κάτω-κάτω. Τον καφέ θέλουμε. Δηλαδή, παίρνει κάποιος και δίνει λεφτά για ένα κιλό καφέ 25-30 ευρώ αναλόγως. Δεν πρέπει να έχουμε στο νερό. Οπότε, σαν σύνολο, θα πρέπει να φροντίζουμε για τα πάντα. Είτε για το κομμάτι των μηχανημάτων, του εξοπλισμού, ακόμα και, και των συστημάτων που φιλτράρουν για αυτά. Χρυσάνθη, ακόμα κατά καιρούς για τον premium πάγο. Mm-hmm. Ποια είναι η διαφορά του από το κοινό πάγο που γνωρίζουμε όλοι? Και πώς μπορεί ο καταναλωτής να το καταλάβει σε αυτό που θα πιει, στο ρόφημά του? Η προσωπική μου και η δική μας άποψη είναι ότι δεν υπάρχει premium πάγος με αυτή την έννοια που υποθέτω ότι το ρωτάς. Υποθέτω ότι αυτό που ρωτάς αναφέρεται σε μεγάλα παγάκια, συμπαγή,
που έχει κυκλοφορήσει, έχει κυκλοφορήσει σαν ορολογία, τέλος πάντων, αυτός ο πάγος είναι premium. Καταρχάς, premium πάγος είναι ο καλοφτιαγμένος πάγος, αυτό που είπα εξ αρχής. Ο πάγος ο οποίος φτιάχνεται με σωστό νερό, με σωστές διαδικασίες, έχει παγώσει σωστά, να το πω πολύ έτσι απλά, και μας φέρνει το αποτέλεσμα που θέλουμε, που εν τέλει το αποτέλεσμα που θέλουμε είναι να κρυώσουμε το ρόφημά μας. Τώρα, αυτό που συζητάτε σαν premium πάγος, αυτό που λέμε σαν premium πάγος, είναι πιο μεγάλα παγάκια, σε όγκο, σε γραμμάρια δηλαδή, τα οποία κατ' επέκταση αργούν να λιώσουν και περισσότερο. Η χρήση τους τώρα συνήθως είναι πιο πολύ σε ποτάκι, όχι τόσο σε καφέ, και λόγω όγκου, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς, δηλαδή στο να φτιάξεις ένα ρόφημα καφέ. Και έχει επικρατήσει περισσότερο να κυκλοφορούν στα κοκτέιλ και στα ποτά. Δεν θεωρώ ότι ο καταναλωτής μπορεί να καταλάβει κάτι σε επίπεδο τουλάχιστον, ή θα έπρεπε να, δεν θα έπρεπε να μπορεί να καταλάβει κάτι σε επίπεδο γεύσης, σε επίπεδο αποτελέσματος, πέραν του ότι ένα πιο μεγάλο συμπαγές παγάκι προφανώς θα λιώσει και αργότερα από ό,τι θα λιώσουν τα μικρότερα παγάκια. Σαν νόμο της φυσικής το λέω αυτό τώρα, δηλαδή. Η επιλογή τώρα των μπαρίστα, το πιο σχήμα ή το πόσα γραμμάρια ή το πόσα παγάκια θα βάλουν μέσα, το αν θα είναι περισσότερα μικρότερα ή λιγότερα μεγαλύτερα κτλ. Έχει να κάνει με το πώς το κάθε μπραντ, το κάθε μπαρίστα, το κάθε μαγαζί έχει αποφασίσει και έχει κάνει τις δοκιμές του ότι θέλει να φτιάξει τον καφέ του. Υπάρχουν και μαγαζιά που χρησιμοποιούν τρίμα πάγου για τον καφέ του. Υπάρχουν και μαγαζιά που χρησιμοποιούν μεγαλύτερα παγάκια. Τα γραμμάρια του πάγου που θα βάλουμε ανάλογα με τα γραμμάρια του εκχυλίσματος του καφέ είναι ένα σενάριο δοκιμών που η κάθε μπράντα αποφασίζει πώς θέλει να το διαχειριστεί. Θα σε πάω τώρα και σε κάτι άλλο σχετικά έτσι, με τον πάγο, τα λεγόμενα παγάκια από καφέ. Μάλιστα. Αρκούν, θεωρείς, για τις ανάγκες μιας επιχείρησης, για να καλύψουν τις ανάγκες? Να καλύψουν τις ανάγκες της σε τι? Και στο κομμάτι της ποιότητας και στο κομμάτι της παραγωγής, γιατί φαντάζομαι είναι κάτι πιο κοστοβόρο. Καταρχάς, πιστεύω ότι δεν μιλάμε για συγκρίσιμα πράγματα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΣ, όπως είπα εξ αρχής, δεν έχει σκοπό να παρέμβει ούτε γευστικά, ούτε με κανέναν άλλο τρόπο, σε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Τα παγάκια στα οποία αναφέρεσαι είναι παγάκια φτιαγμένα από καφέ. Άρα, αυτό τελικά αφορά περισσότερο τον καφέ παρά τον πάγο, εν τέλει, αν με ρωτάς. Είναι σαν να λέμε, δηλαδή, ένα παγάκι από ουίσκι, κατά πόσο μας κάνει... Μπορεί να αντικαταστήσει ή, τέλος πάντων, να βοηθήσει. Μπορεί και να μπορεί. Εγώ δεν θέλω Ωστόσο, εσύ το συνιστάς από την εμπειρία σου στο τομέα του... Ούτε το συνιστώ, ούτε δεν το συνιστώ. Θεωρώ ότι είναι μια επιλογή που αφορά τον καφέ κυρίως σε ένα κατάστημα, σε ένα μαγαζί, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Κατά πόσο αυτός που φτιάχνει, που έχει αποφασίσει σε συγκεκριμένους καφέδες, σε συγκεκριμένα κυκλίσματα, σε συγκεκριμένες γεύσεις, σε συγκεκριμένες οξύτητες ή οτιδήποτε, κατά πόσο αυτό σαν επιλογή εν τέλει λειτουργεί και δουλεύει και όταν αυτό θα λιώσει, τι κάνει με τον καφέ που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή, πολύ ιδιαίτερη και συγκεκριμένη επιλογή, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να... τι θέλουμε να μας κάνει και σε κάποιες περιπτώσεις όχι. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι συγκρίσιμο με τον πάγο όπως τον συζητάμε. Δηλαδή, ένα ξαναλέω άοσμο άγευστο παγάκι, το οποίο ό,τι και να έχω αποφασίσει να φτιάξω από καφέ, θα το χρησιμοποιήσω και θα μου παγώσει το ρόφημά μου. Με κάλυψες, νομίζω. Με κάλυψες. Σε κάλυψα, χαίρομαι. Νίκο, να σε ρωτήσω, κατά πόσο ένα μη φιλτραρισμένο νερό μπορεί να λιώσει τη γεύση του καφέ? Τη γεύση του καφέ. Όταν ξεκινήσαμε και είπαμε ότι το 90% του ροφήματος των εσπρέσων, πάρουμε για παράδειγμα, είναι νερό. Εάν δεν έχουμε σωστό νερό, αυτομάτως το προϊόν δεν θα βγει σωστά. Η ιδιαιτερότητα, παραδείγματος χάρη, που θέλει ο καφές με τον πάγο, είναι ότι ο καφές θέλει κάποια διαφορετική ισορροπία στα minerals, δηλαδή σε κάποιες ποσότητες ασβεστίου, μαγνησίου, κάποια μέταλλα τα οποία υπάρχουν στο νερό και βοηθάνε πιο καλά στην εκχύληση και στην ανάδειξη του καφέ και των χαρακτηριστικών του καφέ. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι υπάρχει πάρα πολύ και το χλώριο, που είναι ένας παράγοντας ο οποίος σε αυτό φροντίζει η εκάστοτε πολιτεία, π.χ. ο Δήμος Αθήνεων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης κλπ. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε χλώριο στο νερό,
πλέον νομίζω ότι έχουμε περάσει πολλά κύματα του καφέ. Οπότε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι, αν μη τι άλλο, λίγο αστείο να μιλάμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να έχω ένα σωστό νερό για τον καφέ μου. Είναι σαν να παίρνω ένα αμάξι πολυτελείας και να μην πάω να πάρω, να μην βάλω μια καλή ποιότητα βενζίνης, αλλά να προσπαθώ να βρω ένα παράνομο πρατήριο και να σκέφτομαι να του βάλω βενζίνη, να μην του βάλω και αν είναι τι ποιότητα. Δεν είναι, καλό είναι πλέον να μην γίνεται καν διαπραγματεύσουμε αυτό. Μπαίνει ένα σωστό φίλτρο, να έχω μια σωστή ποιότητα νερού. Όσον αφορά τώρα το φίλτρο, mm-hmm. πόσο καιρό μας παρέχει σταθερότητα και πότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να το αλλάξουμε? Έκειται σε κάθε κατασκευαστή το τι χρονολογία διάρκειας δίνει για το φίλτρο. Οι περισσότεροι βέβαια κατασκευαστές δίνουν στους 12 μήνες. Αυτό πάλι έχει να κάνει αυτό που λέμε 12 μήνες ή τα λίτρα. Για παράδειγμα, αν τυχόν τοποθετήσουμε ένα φίλτρο που είναι για 5.000 λίτρα νερό διάρκεια ζωής, θα πρέπει να ρυθμίσουμε, βέβαια, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι 5.000 λίτρα νερό, σε τι νερό το δηλώνει ο κατασκευαστής. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Για παράδειγμα, η γλώσσα των κατασκευαστών και στο κομμάτι των specification δίνει ότι στα 180 ppm που υπάρχει μια μονάδα μέτρηση του νερού, εν πάση περιπτώσει, και στους 12 γερμανικούς, θα βγάλει αυτά τα λίτρα που δηλώνει, τα 5.000 λίτρα. Αν όμως εμείς αυτό το φίλτρο το βάλουμε σε ένα νερό της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, που εκεί πέρα πηγαίνουμε 270-280 ppm ενώ πάλι, δεν θα μας βγάλει 5.000 λίτρα. Οπότε αυτό θα πρέπει να είναι υπολογίσιμο από την αρχή. Ή θα πρέπει να σκεφτούμε να βάλουμε ένα μεγαλύτερο φίλτρο, μεγαλύτερης απόδοσης, για να μπορέσουμε να πέσουμε στους 12 μήνες που ορίζει ο κατασκευαστής. Ή αλλιώς θα πρέπει να φροντίσουμε με τον συνεργάτη, ο οποίος έχει τοποθετήσει το σύστημα αυτό ή το έχει προτείνει, να γίνονται κάποιοι τακτοί ελέγχοι του φίλτρου, για να ξέρουμε πού βρίσκεται η ποιότητα του νερού. Και εκεί πάλι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για την συλλογή του νερού, καθότι βλέπουμε και συναντάμε πολλές φορές να βγάζουν νερό μέσα από τη μηχανή του καφέ. Είναι λάθος, από το φίλτρο, παίρνουμε, μαζεύουμε, μετράμε και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό πάντως. Χρυσάνθη, γιατί κατά τη γνώμη σου συμφέρει μια επιχείρηση να αγοράσει έτοιμο πάγο και τι απαιτείται να έχει από πλευράς εξοπλισμού, προσωπικού, γνώσεων για το κομμάτι αυτό? Για το κομμάτι του πάγου, ναι. Καταρχάς, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση γι' αυτό, γιατί κάθε επιχείρηση ξεκινάμε και τη βλέπουμε ξεχωριστά και βλέπουμε τις πιθανές καταναλώσεις της και τον τρόπο που μπορεί και θέλει να δουλέψει. Επίσης, προφανώς οι καταναλώσεις είναι διαφορετικές το καλοκαίρι από ό,τι είναι το χειμώνα. Και λόγω καιρού και λόγω κινητικότητας. Εξάρτητα, βέβαια, και το σημείο που βρίσκεται μια επιχείρηση. Τώρα, όταν αγοράζεις έτοιμο πάγο και έχεις φροντίσει να αγοράζεις έτοιμο πάγο από ένα συνεργάτη ο οποίος πληρεί προδιαγραφές και τις φροντίζει. Έχει ISO, όχι για να το έχει, αλλά πραγματικά τις οποίες οδηγίες του ISO τις στηρεί κατά γράμμα και στην παραγωγή, αλλά και στην διανομή μετά και την αποθήκευση του πάγου. Το πρώτο πράγμα που κερδίζεις είναι σταθερή ποιότητα στο παγάκι που θα έχεις, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Επίσης, κερδίζεις μια ευκολία στο ότι έρχεται κάποιος, το παραδίδει, κάνεις τη δουλειά σου, δεν ασχολείσαι με αυτό και επικεντρώνεσαι περισσότερο στο να φτιάξεις τους καφέδες σου, στο να κάνεις τη δουλειά την οποία έτσι κι αλλιώς ξεκίνησες να κάνεις. Από εκεί και πέρα, η δυνατότητα του να πάρεις παγομηχανή, να νοικιάσεις παγομηχανές κυρίως με χρυσή δάνειο, σε βοηθάει να έχεις μια αυτονομία σε αυτό το κομμάτι. Η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι ζητούμενο. Είναι δηλαδή τι θέλουμε και είναι καλό να την έχουμε. Υπάρχουν και περιπτώσεις που γίνεται και συνδυασμός. Δηλαδή, υπάρχουν καταστήματα τα οποία έχουν παγομηχανές και αγοράζουν και πάγο, είτε γιατί τους καλοκαιρινούς μήνες δεν καλύπτονται οι ανάγκες από τις παγομηχανές τους, είτε για να έχουν μια ποικιλία πραγμάτων. Η παγομηχανή είναι μια καλή επιλογή επίσης. Έχει τα θετικά της. Την έχεις μέσα στο χώρο σου, αν ο χώρος σου το επιτρέπει, γιατί χρειαζόμαστε και λίγο χώρο για να τοποθετήσουμε, άρα σε ένα πολύ μικρό κατάστημα μπορεί αυτό να είναι θέμα, το πού θα τοποθετηθεί δηλαδή κτλ. Διευκολύνει το ίδιο, όπως και οι σακούλες, ας πούμε, με τον πάγο. Σε τι, στα παγάκια που θα έχεις τελικά για να κάνεις τη δουλειά σου? Στο χρόνο, ας πούμε. Η παγομηχανή παράγει σε 24-ωρη βάση συγκεκριμένες ποσότητες πάγου. Το καλοκαίρι μπορεί να παράγει λίγο λιγότερο, γιατί γενικά τα μοτέρ και τα μηχανήματα αυτά, το καλοκαίρι η παραγωγικότητα τους πέφτει λίγο.
Αυτό θα το έχεις. Θα σου παράξει πάγο. Πρέπει να συντηρείται σωστά, πρέπει να απολυμμένεται σωστά, πρέπει το νερό το οποίο την τροφοδοτεί να είναι σωστό, όπως μας είπε ήδη ο Νίκος. Και αν αυτά γίνονται, θα έχεις μία ποσότητα πάγου που θα βγαίνει από αυτή την παγομηχανή, με την οποία θα κάνεις τη δουλειά σου. Και θα έχεις εσύ τη διαχείριση αυτού του πράγματος, τουλάχιστον στην καθημερινότητά του, επειδή με ρώτησες και από άποψη προσωπικού. Ένας χειρισμός της μηχανής είναι το προσωπικό, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε οι εταιρείες που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, και το κομμάτι δηλαδή του πιθανού σέρβις και το κομμάτι των απολυμάνσεων κτλ. Στην περίπτωση που αγοράζεις πάγο και δεν έχεις καθόλου παγομηχανή, σίγουρα απαιτείται ένας καταψύκτης, που στις περισσότερες περιπτώσεις τον δίνουμε και όλες οι εταιρείες τον δίνουν, ή μπορεί το κατάστημα να έχει ήδη ένα καταψύκτη που δεν θα βάζουμε άλλα πράγματα μέσα, όπως είπα νωρίτερα, για να μην έχουμε αυτά τα θέματα, ο πάγος μύρισε κτλ. Ένα καταψύκτη που θα τον καθαρίζουμε τακτικά. Και ένα καταψύκτη που θα κάνουμε αυτό που λέμε και στα logistics, first in, first out. Δηλαδή, αν μας έχει μείνει πάγος από την προηγούμενη μέρα, τον χρησιμοποιούμε και μετά χρησιμοποιούμε τον καινούριο. Δεν αφήνουμε παγάκια κάτω να μείνουν, δεν ξέρω κι εγώ, για μέρες, και μετά συνειδητοποιούμε ότι δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε. Οπότε και στη μία και στην άλλη περίπτωση, από την άποψη του προσωπικού και από την άποψη εν τέλει των μηχανημάτων που συζητήσαμε, είναι μίνιμουμ η επένδυση. Δεν είναι... Γιατί και στη μία περίπτωση οι μηχανές είναι χρυσιδάνιο, στην άλλη περίπτωση μιλάμε για έναν καταψύκτη. Το προσωπικό απλά πρέπει να εκπαιδευτεί, να χρησιμοποιεί σωστά, να αποθηκεύει σωστά και να διαχειρίζεται σωστά τον πάγο και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Νομίζω ότι ήσασταν πολύ αναλυτική, κατανοητή. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα για να πιάσουμε να αρχίσουμε να μιλάμε για το νερό. Υπάρχουν πολλά τεχνικά θέματα και στα δύο κομμάτια. Πάγο και για το καφέ. Όποιο θέλει να τα συζητήσει, είμαστε διαθέσιμοι. Η αλήθεια είναι ότι διαθέσιμοι. Δεν μπορείς να το αναλύσει εύκολα και γρήγορα. Ήθελα να δω αν υπάρχει κάποια απορία, κάποια ερώτηση. Μόνο εγώ. Δεν υπάρχει κάποιος, γιατί δεν μιλάω. Ο κύριος. Ο κύριος. Θέλω να ρωτήσω τον πάγο. Τα μεταλλικά στοιχεία που είναι ο πάγος. Ποια είναι. Δυστυχώς δεν γνωρίζω να σας πω. Αυτό που μπορούσα να σας πω όμως είναι ότι επειδή το νερό που χρησιμοποιούμε για τον πάγο προέρχεται από αντίστροφη όσμωση, έχουμε καταλήξει με ένα νερό καθαρό, το οποίο σε επίπεδο αγωγημότητας είναι πολύ χαμηλό, είναι κοντά στα 10 ppm και έχουν αφαιρεθεί όλα τα βαρέα μέταλλα που μπορούν να έχει το νερό, το χλώριο ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε καταλήγουμε με ένα πολύ καθαρό νερό, το οποίο μας εγγυάται και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα πάγου. Και παράλληλα και ένα. Εκεί εγγύται και ως ένα βαθμό και η ευαισθησία του. Δηλαδή, σαν προϊόν, μπορεί πολύ εύκολα μετά να πάρει μυρωδιές ή οτιδήποτε άλλο από αλλού. Ο σκοπός είναι να καταλήξουμε με ένα καθαρό, χρησιμοποιώντας ένα καθαρό νερό που προέρχεται από αντίστροφη όσμωση, να καθαρίξουμε με ένα καθαρό παγάκι. Τώρα μιλάμε για την παραγωγή πάγου. Από την παγομηχανή ή από τον κατασκευαστή πάγου. Μηδενικό δεν μπορεί μηδενικό να είναι. Μηδενικό δεν είναι, ναι. Είναι χαμηλά, τέλος πάντων, ναι. Ο συνδυασμός του πάγου και του νερού, λέτε τώρα. Θα εξορροπηθεί. Κανονικά πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Σωστά. Κανονικά πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Πάντως, η προσπάθεια από τη μεριά του πάγου είναι αυτό που είπα εξ αρχής, είναι όσο μπορεί να μην επηρεάζει, τουλάχιστον αυτό με τα ppm το καταλαβαίνω και τις οξύτητες πιθανώς, γιατί ο καφές είναι ένα όξινο τέλος πάντων υγρό και του βάζουμε μέσα σε επίπεδο pH τουλάχιστον ουδέτερο
το παγάκι. Όλα αυτά εξισορροπούνται με κάποιο τρόπο και ο σκοπός είναι να καταλήξουμε όντως σε εκείνο το συνδυασμό που το γευστικό μας αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλουμε. Δεν είναι γευστικό αν... Όχι, δεν είναι. Δεν είναι γευστικό. Όχι. Θα επηρεάσει τα συνολικά PPM, αλλά δεν επηρεάζει τη γεύση. Καλό είναι να υπάρχει μια βάση γενικότερα και στον πάγο, ούτως ώστε το μηδενικό είναι ακραίο. Δεν είναι μηδενικό. Από την άλλη, και πάρει και το νερό της όσμωσης, η όσμωση, η αντίστροφη όσμωση, για να το πούμε λίγο, γιατί μπορεί να το καταλαβαίνουμε εμείς. Η αντίστροφη όσμωση είναι μια μέθοδος επεξεργασίας νερού που είναι το απόλυτο. Τι εννοούμε όμως απόλυτο? Δηλαδή για την Αθήνα πολλές φορές μπορεί να είναι περιττό. Για το νησί να είναι απαραίτητο. Απόλυτος απαραίτητο, ναι. Οπότε, μπράβο, πρέπει να υπάρχει κάποια βάση και σίγουρα να μην επηρεάζει το pH, γιατί ναι, σίγουρα, όπως είπαμε και ο καφές, είναι όξινος, πρέπει να προσέχουμε όλο αυτό το κομμάτι. Μετά στο κομμάτι του ποτού επίσης, που εκεί πηγαίνουμε με άλλα πράγματα. Επτά. Αν δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε καθαρό... Αν έχουμε φροντίσει, ναι. Θα επηρεάζει σίγουρα. Θέλει και η κυρία να κάνει μια ερώτηση. Μισό λεπτάκι λίγο να σας δώσω. Σε αυτό που λέγατε μόλις τώρα για την αντίστροφη όσμωση, γίνεται ο έλεγχος του νερού όταν αλλαχτεί το φίλτρο. Μετά πρέπει να ξαναγίνει στο ενδιάμεσο. Πρώτα απ' όλα ελέγχουμε το νερό για να ξέρουμε αν κρίνουμε μετά κατάλληλο... Ναι, αυτό γίνεται. Έτσι. Αλλά κάθε φορά που γίνεται η αλλαγή του φίλτρου... Δεν είναι απαραίτητο, αλλά πολύ συνεργά... Ενδιάμεσα εννοώ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει κάποιον έλεγχο για να δουν αν όλοι λειτουργούν σωστά. Η αντίστροφη όσμωση δεν λειτουργεί συνήθως... Τα πιο επαγγελματικά συστήματα δεν λειτουργούν με το κομμάτι των λίτρων. Δεν μας περιορίζει στα λίτρα, μας περιορίζει χρονικά. Ναι. Δηλαδή στους 6 μήνες. Ναι, αυτό γίνεται. Από τη συστοιχεία των 5 σταδίων, για παράδειγμα, αλλάζουμε κάθε 6 μήνες τα 4 φίλτρα και τον χρόνο αλλάζουμε το 5ο φίλτρο. Που συνήθως είναι η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης, το πιο βασικό φίλτρο. Αυτό έγκυται ότι πρέπει να γίνεται μια σωστή συντήρηση της όσμωσης. Αν και εφόσον το τηρούμε αυτό, καλώς. Αλλά... Ναι, όχι, ενώ ενδιάμεσα πρέπει να μετράμε το νερό. Δεν είναι απαραίτητο, όχι, αλλά καλό είναι. Άμα ξέρουμε ότι η περιοχή γενικότερα αλλάζουν τα νερά, όπως τους καλοκαιρινούς μήνες, τα περισσότερα νησιωτικά δίκτυα και επαρχιακά αλλάζουν. Ακόμα και στον Οροπό, εδώ που είναι στην Αθήνα, στη μισή ώρα ας πούμε, από την Αθήνα, τα νερά αλλάζουν 2 φορές μέσα στο καλοκαίρι. Ωραία. Οπότε ναι, καλό είναι η απάντηση εν τέλει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κάποια άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.